Ένα, πάμε. Το παιχνίδι στο Βατερό τελείωσε. 2-0 η ομάδα του Βατερού, την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης. Δίπλα μου έχω τον προπονητή του Εθνικού Βατερού, Πάρης Λεωνιδάκης. Κουτς, νίκη σήμερα. Πέρα από τους 3 βαθμούς, τι άλλο μένει στην ομάδα σήμερα? Πέρα από τους 3 βαθμούς, μένει η καλή πορεία που έχουμε κάνει τέσσερα ώρες. Έχουμε αποδείξει ότι εδώ μέσα είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Είναι ψυχολογικό κίνητρο, είναι ανταμοιβή για τους παίχτες, για την προσπάθεια που έχουν κάνει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς, γιατί έχουν δουλέψει πάρα πολύ και φαίνεται. Και αποδείξαμε ότι είμαστε από τις καλύτερες ομάδες κατηγορίας. Είσαι ευχαριστημένος γενικότερα από την απόδοση της ομάδας μετά τη διακοπή? Εντάξει, η διακοπή πάντα αποσυντονίζει τις ομάδες. Ερχόμαστε από ένα μεγάλο διπλό στη Γαλατινή. Σήμερα η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι ήμασταν αρκετά μέτροι και δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να κάνει φάση και να μας απειλήσει. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει ολοκληρωτικά, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει άλλα 2-3 γκολ σίγουρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Η ματιά στα σπορ είναι στο Βατερό. Είμαστε δίπλα στην ομάδα του Βατερού, όπως όλες τις ομάδες. Θα δίνουμε τα νέα της ομάδας του Βατερού συνέχεια και μέσω του Facebook και μέσω ό,τι μπορούμε. Νομίζουμε ότι αξίζει προσπάθεια και γίνεται καλή προσπάθεια φέτος στον Εθνικό. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια και εμείς όλα τα παιδιά, σε εσένα προσωπικά και στην ομάδα γενικότερα. Κάτι τελευταίο θες να προσθέσεις? Ναι, όπως είχα πει και στην αρχή, συγχαρητήρια για την άψογη δουλειά που κάνατε, που είστε κοντά σε όλες τις ομάδες, προσπαθείτε να καλύψετε όλα τα γήπεδα και τα αποτελέσματα. Εσείς είστε οι άνθρωποι που μας αναδεικνύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή. Ευχαριστώ πολύ. Για το ευρωπαϊκό ρε. Για το ευρωπαϊκό. Την Ισάπη, το κείμενο. Πολύ ωραία.